Πάμε λίγο στο θέμα τώρα που σας προανήγγειλα πριν από λίγα λεπτά και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη σύνδεση και με αυτόν τον καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Βαβίλη, θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Ένα ξεχωριστό θέμα, μια είδηση που έκανε το γύρο του διαδικτύου γενικά. Ο κύριος Βαβίλης θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του βιολόγου βέβαια και του χειριστή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, καθώς ο πρώτος σκύλος ανιχνευτής δολωμάτων πήρε σύνταξη. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πολύ βέβαια για τις υπηρεσίες του. Είναι υγιέστατος και πλέον μια νέα καθημερινότητα ξεπρόβαλε για αυτόν, για αυτό το σκυλάκο. Κύριε Βαβίλη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα τα Τρίκαλα, καλησπέρα και στα ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Το όνομα του σκύλου βέβαια, Κουκί. Ο Κούκι, ναι, ο Κούκι. Ο Κούκι. Φαντάζομαι το δέσιμο μεταξύ σας είναι ισχυρό, είναι έντονο, είναι ξεχωριστό. Μέχρι τώρα είναι ισχυρό βέβαια, αλλά είναι επαγγελματικό. Από εδώ και πέρα θα γίνει πιο αδελφικό, ας το πούμε έτσι. Θα γίνει πιο αδελφικό. Για πείτε μας λίγο, πώς πάρθηκε η απόφαση προκειμένου ο σκύλος να αποσυρθεί γενικά, μετά από 8 χρόνια. Να το πάμε λίγο ανάποδα, πώς ξεκινήσαμε για να σταθώ. Να το πάμε, πώς ξεκινήσατε. Ο Κούκι είναι ένα μαλινουά με γερμανικό ποιμενικό. Είναι την Ισπανία, γιατί από εκεί τον πήραμε, εκεί εκπαιδεύτηκε. Το μακρινό πλέον 2014. Τότε η ορνηθολογική, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, στα πλαίσια του προγράμματος η επιστροφή του Ασπροπάρητα, το Ασπροπάρητα είναι ένας μεταναστευτικός γήπας, ο οποίος απειλείται με εξαφάνιση, είδε ότι κάτι πρέπει να κάνει για να λύσει το θέμα των δηλητηριασμένων δολμάτων, ή τέλος πάντων να το αντιμετωπίσει τουλάχιστον. Οπότε μαζί με το WWF Ελλάς, στα πλαίσια εκείνου του προγράμματος που ανέφερα, μεταβήκαμε στην Ισπανία και εγώ εκπαιδεύτηκα με τον Κούκι και η συνάδελφος από το WWF Ελλάς, η Ελλά Ικρέτ, με τον Κίκο τον αδερφό του. Και έτσι το 2004 το Μάρτιο ήρθαν στην Ελλάδα τα δύο πρώτα σκυλιά, 2014. Ειδικά εκπαιδευμένα, για να βρίσκουν δηλητηριασμένα δολώματα. Μάλιστα, έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, φαντάζομαι, και αμέτρητα τα περιστατικά. Δεν ξέρω αν σας έχει μείνει έτσι χαραγμένο στο νου κάποιο περιστατικό που θέλετε να μοιραστείτε με εμάς. Δυστυχώς ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά. Εγώ μόνο με τον Κούκι έχουμε ερευνήσει 60 περιστατικά. Έχουμε βρει 139 φόλες και δυστυχώς 118 δηλητηριασμένα ζώα. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε, αρχικά να δωρήσουμε ότι δουλεύουμε στην Ήπεθρο. Δεν μιλάμε για τις φόλες στην πόλη, γιατί και εκεί είναι ένα άλλο πρόβλημα. Μιλάμε για τις φόλες της Ήπεθρο, που είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα, ειδικά για τα εκτοματοφάγα ζώα, το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει καν. Αλλά να τονίσουμε ότι ένα δηλητηριασμένο ζώο στην Ήπεθρο συνεχίζει να αποτελεί μια βόμβα θανάτου. Γιατί οτιδήποτε τραφεί από αυτό. Σωστά. Θα δηλητηριαστεί δευτερογενώς και θα πεθάνει. Σωστά. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρά τον πολύ θάνατο που είδαμε, τουλάχιστον αφαιρέσαμε αυτές τις φόλες, αυτά τα δηλητηριασμένα δολώματα και αυτά τα δηλητηριασμένα ζώα από την Ήπεθρο. Ξέρετε, δράτομαι της ευκαιρίας τώρα, θα αναφερθούμε και στον Κούκι. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο αν μπορούμε να δώσουμε κάποια συμβουλή στους τηλεθεατές που έχουν κατοικίδιο, που έχουν ζωάκι, που έχουν σκυλάκο, βγαίνουν για μία βόλτα. Πώς θα μειώσουμε τους κινδύνους προκειμένου κάποιο από αυτά τα ζωάκια να τραφεί, να φάει κάποια φόλα. Τι πρέπει να κάνουμε, υπάρχει λύση? Κοιτάξτε τώρα, η δικιά μου συμβουλή είναι να έχουμε ένα σκύλο λίγο πειθαρχημένο όσον αφορά το φαγητό. Και να μην είναι πολύ λιχούδης. Δηλαδή, το τρίπτυχο στα σκυλιά, θα πούμε έτσι, με επιτραπεί έκφραση, περιλαμβάνει και την άσκηση και την υπακοή και την αγάπη. Συνήθως το μπερδεύουμε και δίνουμε μόνο αγάπη, με αποτέλεσμα λίγο τα σκυλιά μας να μην είναι πολύ δομημένα, θα πούμε έτσι. Οπότε, ας κάνουμε σκυλιά τα οποία δεν είναι πολύ λιχούδικα και ας έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, δεν είμαστε τελείως χαλάροι όταν βγαίνουμε μια βόλτα. Σωστά. Τώρα, σε περίπτωση που δούμε κάτι ύποπτο ή θεωρούμε ότι ο σκύλος μας έχει φάει κάτι ύποπτο, ας επικοινωνήσουμε κατευθείαν με τον κτηνίατρό μας. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θέλω λίγο να πάμε με αυτό που ξεκίνησα. Πώς πάρθηκε η απόφαση να αποσυρθεί ο Κούκι? Κοιτάξτε, ο Κούκι είναι ένα μαλινουά. Έφτασε 10 χρονών, είναι αρκετά μεγάλος για τη φυλή του. Ταυτόχρονα, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, το Ζωή για τον Ασπροπάρη που τελειώνει τώρα. Να τονίσουμε ότι εμείς είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας. Δεν είμαστε κρατικός φορέας. Ναι. Οπότε είπαμε, υπάρχει απόφαση ότι αφού τελειώνει το πρόγραμμα τώρα, θα τελειώσει και η καριέρα του Κούκι επαγγελματική και θα γίνει πλέον ένα κατοικίδιο ζώο και θα απολαύσουμε ένα τον άλλον ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω, είναι δίπλα σας? Είναι δίπλα μου, ναι. Πού είναι λίγο ντροπαλός, αλλά
Για να τον δούμε λίγο. Εκεί. Εδώ είναι, αν μπορούμε λίγο. Νάτος λοιπόν. Α, αυτός είναι εδώ. Ο Κούκη, ο οποίος σύμμαχος του ανθρώπου γενικά και των προσπαθειών προκειμένου να μπει ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο με τις φόλες που ο άνθρωπος τις πετάει πάλι. Άλλο κομμάτι το οποίο το έχουμε αναλύσει για αυτές τις αρρωστημένες προσπάθειες και αυτό εδώ το τετράποδο ο φίλος μας βοήθησε αρκετά. Ήρθε πλέον η στιγμή να ξεκουραστεί. Είναι συμπαθέστατος. Δεν ξέρω το δέσιμο. Μιλήσατε για επαγγελματικό δέσιμο, αλλά νομίζω και το ανθρώπινο δέσιμο είναι το ίδιο έντονο και θα φανεί και το επόμενο διάστημα. Σίγουρα πρέπει να. Σίγουρα πρέπει να βάλεις ψυχή για να γίνει μια τέτοια δουλειά και μια τέτοια σύνδεση και ένα τέτοιο δέσιμο. Απλά δεν πρέπει να είναι μια. Σκεφτείτε ότι αν χαλάσει ο σκύλος που λέμε, ας το πούμε, με επιτραπεί η έκφραση, είναι η ζωή του σε κίνδυνο. Γιατί ψάχνεις φόλες με ένα σκύλο. Είναι σαν να ψάχνεις κεραυνούς με αλεξικέραυνο. Οπότε το πρωτόκολλο ήταν αυστηρό, ώστε να μην χαλάσει ο σκύλος αρχικά για να μην κινδυνεύσει ο ίδιος και κατά δεύτερον για να βρίσκει φόλες. Δεν ξέρω λίγο, μας είπατε ότι βρήκατε και πολλά ζωάκια τα οποία είχαν πεθάνει, έτσι είχαν χάσει τη ζωή τους από φόλα. Ναι, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Κούκι πώς αντιδρούσε? Κοιτάξτε, ο Κούκι το μαρκάρισμα, πώς μας δείχνει ότι βρήκε μια φόλα, κάθεται δίπλα στο έβριμα. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί μια διαδικασία επιβράβευσης με ένα παιχνιδάκι, όχι με φαγητό. Ακριβώς. Πέρα από αυτό το κομμάτι, ερχόμενο σε επαφή με ζωάκια που είχαν φύγει, δεν ξέρω αν καταλάβαινε λίγο, αν είχε μια ξεχωριστή διαφορετική αντίδραση. Άλλο να βρίσκεις μια αντίδραση... φόλα και άλλο να βρίσκεις ένα νεκρό ζώο. Αυτό, εκεί θέλω να εστιάσω λίγο. Κοιτάξτε, το να βρει ένα σκύλο σε ένα νεκρό ζώο είναι αρκετά εύκολο, είναι στη φύση του. Βέβαια, ο Κούκι το έβρισκε με έναν πειθαρχημένο τρόπο και το μάρκαρε με το να κάθεται δίπλα του. Βέβαια, όταν. Τώρα, το μέρος που δεν είναι τόσο ευχάριστη του τηλεθεατέ. Όταν όμως είχε διαρριχθεί το σώμα του ζώου και ήταν έντονη η οσμή του φυτοφαρμάκου που ήταν διάκητη, έδειχνε ένα παραπάνω ενθουσιασμό. Το οποίο το καταλάβαινα εγώ, βέβαια, που είχαμε χρόνια συνεργασίας. Αλλά εντάξει, τον εξωτερικό παρατηρητή δεν ήταν εμφανές. Δηλαδή δεν είχε διαφορετικό μαρκάρισμα, απλά μου το μάρκαρε με πιο πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε δει περιπτώσεις. Τη συγκεκριμένη ράτσα νομίζω που αντέχουν γενικά και μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Οπότε, πρώτο Θεός που λένε, έχουμε χρόνια μπροστά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε και στην Κρήτη έχετε 4 σκυλιά τέτοια που βέβαια. Είναι ξαδέρφια του Κούκι, την ακρίβεια. Α, είναι μάλιστα. Από το ίδιο εκτροφείο και τον ίδιο εκπαιδευτή. Οπότε τα ξαδέρφια του Κούκι είναι στην Κρήτη. Εδώ και μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και ένα μπράβο για την προσπάθειά σας. Καλό σας βράδυ. Και την αγάπη που δείχνετε γενικά στα ζώα μας.